η ζημιά στην Κρήτη θα ξεπεράσει 100 εκατομμύρια και θεωρώ ότι όλοι μαζί, όπως έχω ενημερωθεί και από τον Μανώλη τον Κνάρη και από τους περιφερειάρχες, πρέπει να διεκδικήσουμε από πλευράς του Υπουργείου να πάρουν η παραγωγή μας αποζημιώσεις. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί αφενός έχουμε μια μεγάλη ζημιά στο θέμα του πρωτογενή τομέα από πλευράς των ελεγχομιδής. Από την άλλη έχουμε άλλα 100 εκατομμύρια από την Thomas Cook. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η οικονομία της Κρήτης, και ειδικά για τους εργαζόμενους που ήδη έχει βρεθεί μια φόρμουλα για όσοι δεν μπορούσαμε να έχουν τα 120 ημερομίσθια, πρέπει οπωσδήποτε και με την συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, που ενημερώθηκε από το Υπουργείο ότι θα έρθει. Τώρα είναι πιο μπροστά η συνάντηση από τους εκπροσώπους μας, αλλά πρέπει να είναι στην Κρήτη. Η καταστροφή, ειδικά στο βορρά, σε πολλές περιοχές είναι ολική και πρέπει να επαναπροσδιορίσει το Υπουργείο, γιατί να δούμε από πού είναι. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως περιφέρεια. Έχω δώσει δύο φορές κάθε χρόνο δίνω εντέλεστη για να βγαίνουν είναι οι ψεκασμοί προς αρμόδιες υπηρεσίες. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, γιατί είχαμε πάρει το προσωπικό για πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια. Όταν ακούμε ότι 6 ψεκασμοί στο Λασίθι και έχουμε πάλι όλα αυτά τα προβλήματα, όταν ακούμε στο βορρά ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα, ένα απλό παράδειγμα να σας φέρω, 15 του Οκτώβρη, σε Λιόφυτο στην περιοχή τη δική μας, 700 κιλά ήταν για να βγάλει. 30 του Οκτώβρη, 0. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια αποζημίωση για τους ελαιολογούς μας. Και εμείς το έχουμε διεκδικήσει, έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθεί αυτή η αποζημίωση που πρέπει. Και επίσης, μπορεί, μια και θα είναι ο Υπουργός τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, να μπορεί να υπάρξει από πλευράς Βρυξελών κάποια αποζημίωση σε μια ολική καταστροφή, ειδικά στο βορρά της Κρήτης.